Μπαμπά, παίρνουμε! Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο YouTube και σήμερα επιστρέφουμε στο καινούριο μας επεισόδιο στη Co-op Career με τον Brother Louis Gaming και τη Ferrari με την οποία θα τρέξουμε στο βρετανικό Grand Prix, στο Grand Prix του Silverstone, σε ένα πολύ δύσκολο Grand Prix και αν σκεφτούμε ότι στο προηγούμενο της Αυστρίας ζοριστήκαμε πάρα πολύ, σε αυτό πιστεύω ότι θα ζοριστούμε ακόμα περισσότερο. Είναι μια πίστα η οποία έχει αρκετά γρήγορες στροφές, αρκετά γρήγορα εσάκια και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα είμαστε στη διαδικασία να βρούμε και να κάνουμε αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό μας. Προσπαθούμε να βρούμε γενικότερα ποιες είναι οι κατάλληλες ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε για να αναβαθμίσουμε το μονοθέσιό μας. Θα κάνουμε εδώ πέρα έτσι μια μικρή αναβάθμιση τώρα εδώ πέρα στο σασί που έχουμε. Με 1500 πόντους στους 1800 είμαστε εμείς. Οριακά έχουμε ποντάκι για να την κάνουμε. Ελπίζουμε να πετύχει και αυτή. Θα είναι μετά τον Grand Prix της Ουγγαρίας έτοιμη. Το επόμενο Grand Prix δηλαδή. Βλέπετε ότι είμαστε αρκετά καλά. Και όπως έλεγα, στο σημερινό Grand Prix θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Την πίστα δεν την έχουμε τρέξει ιδιαίτερα. Την τρέχουμε περισσότερο στα practice, τα οποία φυσικά δεν σας έχω εικόνες. Εμείς θα περάσουμε κατευθείαν στα qualifying να δούμε τι έχει γίνει, πώς έχει πάει το όλο σκηνικό. Ελπίζοντας ότι θα κάνουμε κάτι καλό και θα μπορέσουμε να περάσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα ότι σιγά σιγά θα μπούμε στη διαδικασία της πίστας, έτσι να μπούμε λίγο στο ρυθμό. Όπως είπα, είναι μια δύσκολη πίστα, πρέπει να πάρω πόντους. Κυνηγάω επίσης ακόμα ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πέρα από τη νίκη δεν έχω καταφέρει να κάνω τίποτα περισσότερο στην καριέρα αυτή με το Co-op. Ενώ ο Άλεξ έχει πάρει περισσότερους πόντους σε περισσότερα γκραπή, ενώ έχει βαθμολογηθεί. Θα προσπαθήσω εδώ πέρα τώρα να πάρω μια καλή φορά, να ξεκινήσω την πρώτη μου χρονομετρημένη προσπάθεια στο πρώτο qualifying, ελπίζοντας ότι θα κάνω ένα καλό χρόνο ο οποίος θα με περάσει άνετα στην επόμενη φάση και δεν θα χρειαστεί να ζοριστώ ιδιαίτερα, να μην ζορίσω και τα ελαστικά μου. Εδώ πέρα βλέπετε ότι παίρνοντας φορά εγώ βγαίνει μπροστά μου και ο Αλόνσο, ο οποίος ίσως εδώ πέρα να με καθυστερήσει αρκετά. Βλέπετε ότι δεν κάνει στην άκρη ιδιαίτερα για να περάσω και βλέπετε ότι με κλείνει κιόλας. Χάνω αρκετό χρόνο εδώ πέρα, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσω στη συνέχεια να το βελτιώσω αυτό, να τα πάω καλύτερα και να μπορέσω έτσι να κάνω ένα καλύτερο χρόνο, να βελτιώσω τουλάχιστον να μπούμε στη δεκάδα. Δεν χρειάζεται να κάνω και πρώτο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς δεν κυνηγάμε την πρωτιά από την αρχή. Σκοπεύουμε να περάσουμε στο Q2 και βλέποντας μετά αν θα μπορέσω να περάσω και στο Q3. Να πω σε αυτό το σημείο επίσης ότι έχουμε αναβαθμίσει το AI στο 90% από το προηγούμενο Grand Prix. Γι' αυτό και είπα ότι μπορεί να ζοριστώ ιδιαίτερα. Εδώ πέρα βλέπετε είναι και ένα σημείο τώρα στην κόψη και πίσω στο εσάκι, το οποίο είναι αρκετά γρήγορο, το οποίο είναι αρκετά επίφοβο για ποινές και φυσικά για να κάνει invalid lap. Αυτή τη φορά όμως το περνάω πάρα πολύ καλά, το περνάω πάρα πολύ γρήγορα, σταθερά. Δεν τρέχω πάρα πολύ καλά. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε ένα χρόνο του Mick Schumacher, το 1.30 κάτι, το οποίο κυνηγάμε θεωρητικά αυτή τη στιγμή. Πάω καλά μέχρι αυτό το σημείο. Έρχεται και ο Stroll να βελτιώσει. Νομίζω ότι θα κατεβώ το 1.29 σε αυτή την προσπάθεια. Παραλίγο εδώ πέρα να το χάσω και να ακυρωθεί ο χρόνος μου. Ωστόσο το κατάφερα, μπόρεσα να κάνω έναν καλό χρόνο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι πάμε για το τελευταίο μας πέρασμα. Πάμε για να περάσουμε τη γραμμή τερματισμού και θα κάνω 1.28.6. Ένα πάρα πολύ καλό χρόνο, ο οποίος μου δίνει τα εφόδια για να περάσω στην επόμενη φάση και έτσι δεν θα το ζορίσω το μονοθέσιο. Ίσως βγω και για άλλη μια προσπάθεια, αλλά τελικά δεν θα βελτιώσω ιδιαίτερα. Θα το αφήσω εκεί πέρα, έκτη θέση. Και βλέπετε ότι ο Brother Louis δεν κατάφερε να περάσει στο Q2. Παρότι είχε ένα αρκετά καλό χρόνο, ο οποίος θα τον έβαζε στη 15άδα, αυτό όμως θα μπορέσετε να το δείτε μόνο στο δικό του βίντεο. Εγώ δεν έχω σκηνικά, δεν έχω εικόνα του τι του έχει συμβεί, δεν μπορώ να ξέρω τι του έχει συμβεί. Αυτό θα πρέπει να το δείτε στο δικό του βίντεο και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τα link για το κανάλι του. Φυσικά να στηρίξετε εκεί πέρα και με μία εγγραφή και ένα like το βίντεο του, γιατί κάνει πάρα πολύ καλή προσπάθεια στη Φόρμουλα 1. Και έχουμε περάσει και στο Q2, όπου εδώ πέρα πάλι θα πάρω φόρα. Θα ξεκινήσω την χρονομετρημένη μου προσπάθεια. Βλέπετε ότι μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει χρονομετρημένη προσπάθεια και ζορίστηκα αρκετά, γιατί συνέβη αυτό που δεν ήθελα με τα invalid lap. Είχα ακυρωμένους χρόνους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί και βλέπετε εδώ πέρα ότι είμαι και οριακά στο κόκκινο.
Σκοπός μου είναι να περάσω τον Ραϊκόνεν, τον Φέλντερ, τον Οκόν, τον Στρόλ και αν θυμάμαι καλά είναι και ο Τσουνόντα πιο μπροστά. Αυτούς θα προσπαθήσω να περάσω. Βλέπετε ότι βελτιώνω 3 δέκατα περίπου το χρόνο μου. Είχα αρκετούς γύρους στους οποίους έκαψα ελαστικά κακώς και με ακυρωμένους χρόνους και αναγκάστηκα να ξαναμπω στα pit γιατί δεν είχα και πάρα πολλά καύσιμα. Είναι μια μεγάλη πίστα, μια αρκετά γρήγορη πίστα η οποία καταναλώνει καύσιμα και δεν είχα το περιθώριο να πάλεψω παραπάνω. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μειώνω το χρόνο ένα δευτερόλεπτο από ό,τι μας λέει, αλλά αυτό είναι εικονικό σε σχέση με το χρόνο που είχα κάνει εγώ θεωρητικά περνώντας και γυρνώντας πίσω στα pit. Δεν είναι αξιόπιστο, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκομαι. Μόνο πάνω αριστερά θα μπορούμε να τσεκάρουμε όταν θα περάσω το checkpoint θεωρητικά πόσο κοντά ή μακριά είμαι από τον Ραϊκόνεν και πόσο καλύτερα τα πάω. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είμαι σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από τον Ραϊκόνεν σε αυτό το σημείο. Οπότε θεωρητικά έχω και εξασφαλισμένη τη θέση μου στην επόμενη φάση. Πάμε για τις λίγο τρεις τελευταίες στροφές εδώ πέρα. Ο χρόνος πάνω δεξιά δεν μας απασχολεί. Έχω κάνει καλά περάσματα σε αυτό το γύρο και ελπίζω ότι θα τα πάω καλά. Ήταν ο φόβος μου ότι με τους ακυρωμένους χρόνους δεν θα καταφέρω να κάνω χρόνο και θα βρεθώ στην 14η θέση, ενώ στον πρώτο qualifying είχα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπετε ότι είμαι στη δεύτερη θέση και όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί της δεκάδας έχουν κάνει χρόνους με τα medium. Αυτό ίσως είναι λίγο δύσκολο για εμένα στον αγώνα. Ωστόσο, θα δούμε τώρα στο τέλος και έχοντας βγει 7ο τελικά, δεν κατάφερα να με περάσουν και να με ρίξουν εκτός. Είχα αρκετή διαφορά από τον Αλόνσο και τον Τσουνόντα που πήγαν στη δεκάδα, οπότε δεν κινδύνευα ιδιαίτερα. Τελικά κάναν όλοι χρόνο με soft ελαστικά, ταχύτερο χρόνο και γι' αυτό με περάσανε, οπότε έχω το πλεονέκτημα πλέον να έχω τα ίδια ελαστικά με όλους. Και έχουμε μπει ξανά στο τελευταίο qualifying, στο Q3 και βλέπετε ότι είμαι τελευταίος δέκατος και πάλι δεν έχω χρόνο. Μου συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα με τους χρόνους, είχα ακυρωμένους χρόνους πολλούς. Χρειάστηκε να κάψω όλα τα ελαστικά και το έξτρα της Pirelli που μας δίνει για να μπορέσω να κάνω κάποιο χρόνο. Δεν μπήκα καν με medium να κάνω προσπάθεια και βλέπετε εδώ πέρα ότι είμαι και αρκετά πίσω στο χρόνο. Βλέπετε ότι είναι με κόκκινο, είμαι στο συν 1 δέκατο αυτή τη στιγμή. Γενικότερα είχα κάνει καλούς χρόνους αλλά λόγω της ακύρωσής μου δεν μετρήσανε, οπότε το συγκρίνει με εκείνο το δεδομένο. Η πίστα είναι σε καλύτερη φάση αλλά εγώ πάω λίγο πιο συντηρητικά, λίγο πιο αργά για να μπορέσω να κρατηθώ κοντά στο χρόνο αυτό, να μπορέσω να κάνω κάτι καλό, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να μπούμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Έχουμε δείξει στο Q1 και στο Q2 ότι είμαστε περίπου εκεί στην 6η-7η θέση και ίσως αυτή τη θέση να κυνηγάμε. Βλέπετε οριακά είμαι εδώ πέρα στο συμπλήν με το χρόνο. Θα καθυστερήσω εδώ πέρα αρκετά, θα χάσω αρκετό χρόνο. Βλέπετε ότι στο φρενάρισμα εδώ πέρα το έχασα γιατί φοβάμαι πάρα πολύ μην βγω εκτός και βλέπετε ότι χάνω αυτή τη στιγμή 3 δέκατα, 3,8 για την ακρίβεια, 378 χιλιοστά χάνω από τον Ρικιάρντο που ουσιαστικά χρονομετρούμε. Δεν τα πήγα καλά προς το τέλος. Ελπίζω όμως ότι ο Αλόνσο και Τσουνόντα και Γκασλί θα είμαι πιο γρήγορος. Αυτό έδειξαν τα προηγούμενα qualifying, ότι ήμασταν διαφορετική βαθμίδα η McLaren, η Mercedes, η Ferrari και η Red Bull από όλα τα υπόλοιπα μονοθέσια. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην 7η θέση πίσω από Ρικιάρντο, Νόρις, τις δύο Mercedes συγγνώμη, και τις δύο Red Bull. Και εδώ πέρα τώρα θα δούμε και την τελική κατάταξη σιγά σιγά. Καλά μας πήγε ο γύρος, το παλέψαμε. Προσπάθησα να κάνω και μια ακόμα προσπάθεια. Δεν μου βγήκε όμως. Ακυρώθηκα ενώ πήγαινα πάρα πολύ καλά. Βελτίωνα 5 δέκατα το χρόνο μου. Ωστόσο βλέπετε εδώ πέρα ότι ήμουνα 7 δέκατα πίσω από τον Ρικιάρντο. Πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα και οριακά είμαι στην 7η θέση. Δεν πειράζει και η 7η θέση καλή είναι. Είμαστε, ξεκινάμε σε πάρα πολύ καλή βάση για να πάρουμε βαθμούς. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί. Είχα πολλά προβλήματα με τους ακυρωμένους χρόνους και με τα όρια της πίστας και είναι ένα κομμάτι που φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν θα καταφέρω να το διαχειριστώ. Ελπίζω μέσα στην πίστα να μην πάρω πάρα πολλές ποινές, να είναι καλύτερα τα πράγματα, να προσπαθήσω να το δουλέψω αρκετά. Ελπίζω να κάνω διαφορές αν έχω ποινές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι για να μπορέσω να κρατήσω την όποια θέση θα βρίσκομαι. Και να δούμε λίγο εδώ πέρα τον Κρήτο που ο Verstappen ξεκινάει πρώτος. Δεύτερος είναι ο Μπότας. Στην τρίτη θέση θα βρούμε τον Lewis Hamilton. Ο οποίος Lewis Hamilton δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά. Στην τέταρτη θέση είναι ο Πέρες, ο Νόρις και ο Ρικιάρντο. Πέμπτη και έκτη θέση. Στη συνέχεια 7η εγώ, 8η ο Γκασλί, Τσουνόντα, Αλόνσο. Να δούμε πού βρίσκεται και ο Άλεξ. Αν έχει πάρει κάποιο ποινή και έχει βελτιωθεί η θέση του. Αν και νομίζω ότι δεν έχει κάποια ποινή ιδιαίτερη κάποιο οδηγό. Γιατί μέχρι στιγμής όλοι τις έχουμε κάνει τις αλλαγές. Το προηγούμενο Grand Prix είχαν κάνει τις αλλαγές και η Red Bull που είχαν βρεθεί αρκετά πίσω μπροστά μας. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα
μείνανε όπως είναι από το qualifying. Και θα δούμε εδώ πέρα και την τακτική μας ουσιαστικά. Ένα pit stop θα κάνουμε, θα το κρατήσω μέχρι τον 10ο, 11ο γύρο με soft ελαστικά. Θα προσπαθήσω να μπω στον 11ο γύρο και να πάω από εκεί και πέρα μέχρι το τέλος με τα medium. Λογικά οι περισσότεροι αυτή την τακτική θα ακολουθήσουν. Είμαστε όλοι με soft στη δεκάδα, οπότε δεν νομίζω ότι θα κερδίσω κάτι. Αναβαθμίζω λίγο, ανεβάζω λίγο και τα καύσιμά μου για να είμαι πιο άτιμος και να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι παραπάνω. Και είμαστε στον αγώνα με 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα αυτή τη στιγμή και έχουμε αγώνα. Ξεκίνησε αρκετά καλά. Βέβαια, αρχίζω εδώ πέρα και χάνω λίγο την πρόσφυση. Βλέπετε, ο Ρικιάρντο προσπαθεί να κάνει κάποιους ελιγμούς εκεί πέρα για να κερδίσει κάποια θέση, αλλά πατάει φρένο. Πατάει φρένο και ο Πέρες και κερδίζω κατευθείαν δύο θέσεις. Καταφέρνω και κερδίζω στην πρώτη στροφή τη θέση από Ρικιάρντο και από Πέρες. Από την εξωτερική πατήσανε πάρα πολύ φρένο, φοβηθήκανε λογικά εκεί πέρα. Βλέπω και μια κίτρινη σημαία την οποία ρωτάω τον Άλεξ αν είναι καλά, μου επιβεβαιώνει ότι είναι OK. Οπότε συνεχίζουμε και πλέον πρέπει να κυνηγήσουμε την μπροστά τριάδα. Βλέπετε ότι ο Πέρες θα με πιέσει και ο Ρικιάρντο. Θα προσπαθήσω εδώ πέρα να λήξω λίγο τη γραμμή μου. Και βλέπετε πώς παλεύουν τα τρία μονοθέσια μπροστά, δίπλα-δίπλα και οι τρεις. Χάμιλτον, Μπότας και Νόρις. Και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα θα το συναντήσουμε αυτό, τις μάχες δηλαδή Χάμιλτον, Μπότας. Όμως εμείς εδώ πέρα καταφέρνουμε και κρατιόμαστε αρκετά καλά μπροστά στην πεντάδα αυτή. Μπορούμε και αντιδράμε και κρατιόμαστε μπροστά από τον Πέρες, ο οποίος Πέρες εδώ πέρα θα προσπαθήσει να κάνει μια κίνηση, όμως τον κλείνω πάρα πολύ και χάνει ουσιαστικά έδαφος, αφήνει λίγο τον γκάζι για να μην χτυπήσουμε και τώρα δέχεται επίθεση αυτός από τον Ρικιάρντο πίσω εδώ πέρα στα εσάκια, όπου μεταξύ τους δίνουν λίγο αέρα σε εμένα και μου επιτρέπουν να ξεφύγω. Όμως εδώ πέρα βλέπετε ότι ξανά ο Πέρες έρχεται πάρα πολύ γρήγορα δίπλα μου. Εδώ πέρα αργώ πάρα πολύ, φοβάμαι πάρα πολύ σε αυτό το εσάκι, ειδικά σε συνθήκες αγώνα. Και θα είναι και ένα κομμάτι το οποίο θα με εμποδίσει πάρα πολύ από το να προσπαθήσω να τρέξω πάρα πολύ και να κάνω ένα καλό χρόνο. Βλέπετε ότι κρατάω μια καλή απόσταση 5 δέκατα από την πίσω θέση και προσπαθώ να πλησιάσω τώρα εδώ πέρα τον Ρόις, τον Νόρις, συγγνώμη, προς το τέλος του πρώτου γύρου. Πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Ο Verstappen κάνει ταχύτερο χρόνο, έχει ξεφύγει ιδιαίτερα μπροστά, έχει κάνει μια μικρή διαφορά από τα υπόλοιπα μονοθέσια και καταφέρνει και προπορεύεται σε αυτόν τον αγώνα και τα πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπετε εγώ εδώ πέρα ότι στον δεύτερο γύρο κρατιέμαι ακόμα σταθερά. Ο Πέρες είναι από πίσω μου και με απειλεί, όμως προσπαθώ να κάνω καλή άμυνα, να κρατήσω τις γραμμές μου σωστά, να μην κάνω κάποιο λάθος για να μπορέσω να παραμείνω σωστά στο σημείο του αγώνα αυτό, να μείνω στην πέμπτη θέση. Είναι πάρα πολύ καλή θέση και έχουμε φτάσει προς το τέλος του δεύτερου γύρου. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω πλησιάσει πάρα πολύ κοντά στον Νόρις. Πάω πάρα πολύ καλά, έχω κάνει πάρα πολύ καλό χρόνο. Είχα βρει αρκετό έδαφος μπροστά μου ελεύθερο για να κάνω ένα χρόνο. Ο Verstappen συνεχίζει και κατεβάζει το χρόνο του μόνος του. Και τώρα εδώ πέρα ο Πέρες είναι πάρα πολύ κοντά μου. Είναι κολλημένος από πίσω μου. Θα προσπαθήσει να κάνει μια κίνηση εδώ πέρα από την εξωτερική. Δεν τον αφήνω χώρο. Αλλάζει γραμμή, προσπαθεί να βρει κάποιο κενό για να με περάσει. Όμως καταφέρνω και τον κρατάω πάρα πολύ καλά πίσω μου. Έχασα αρκετό χρόνο εδώ πέρα κάνοντας άμυνα στον Πέρες. Κατάφερα όμως και κρατιέμαι και κοντά στον Νόρις. Βλέπετε ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές σε όλα τα μονοθέσια εδώ πέρα. Λίγο ο Χάμιλτον έχει ανοίξει διαφορά από τον Μπότας, αλλά καταφέρνουμε και κρατιόμαστε όλοι πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ καλά είμαι μέσα στον αγώνα. Ο Άλεξ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή σε ποια θέση βρίσκεται. Βλέπω ότι στο χάρτη είναι αρκετά κοντά. Έχει κερδίσει νομίζω κάποιες θέσεις, αλλά αυτό θα μπορέσετε φυσικά να το δείτε στο δικό του βίντεο. Στο δικό του βίντεο θα δείτε πώς έχει ξεκινήσει, πώς θα έχει πάει, αν έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιο μονοθέσιο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και σιγά σιγά βλέπετε εδώ πέρα και προς το τέλος του τέταρτου γύρου που φτάνουμε, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία. Δεν αλλάζει σε αυτούς τους πρώτους γύρους. Ο Πέρες από πίσω μου προσπαθεί να με πλησιάσει. Καταφέρνω και του ανοίγω τη γραμμή. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω και τον Νόρις μπροστά μου. Εδώ πέρα θα κάνω όμως ένα μικρό λάθος. Θα πατήσω εκτός και θα πάρω την πρώτη μου ποινή, τα πρώτα μου 3 δευτερόλεπτα. Θα προσπαθήσω εδώ πέρα από το άγχος μου, από τη σύγχυσή μου ουσιαστικά, να χωθώ και στον Νόρις επιθετικά, αλλά καταφέρνω και το γλιτώνω γιατί θα είχαμε εκεί πέρα μια άσχημη σύγκρουση γιατί ήμουν αρκετά μακριά. Ήταν λάθος η κίνηση που έκανα και εδώ πέρα τώρα θα επιμείνει ξανά ο Πέρες, ο οποίος έρχεται από πίσω μου πάρα πολύ επιθετικά. Προσπαθεί ο Νόρις να ξεφύγει από εμένα, δεν τα καταφέρνει ιδιαίτερα και αυτός. Στις στροφές είμαι καλά, αλλά γενικότερα στα γρήγορα εσάκια είναι που χάνω πάρα πολύ χρόνο και την επαφή μου με την μπροστά πεντάδα ουσιαστικά. Και έχουμε φτάσει στον 7ο γύρο. Έχω ανοίξει μια διαφορά 7 δέκατα από τον Πέρες, αλλά βλέπετε πόσο γρήγορα με κλείνει. Είμαι κολλημένος επάνω στον Νόρις εδώ πέρα. Δεν μπορώ όμως να τον απειλήσω. Βλέπετε ότι συνεχίζεται το θέμα εδώ πέρα και βλέπετε πόσο γρήγορα με πλησιάζει ο Πέρες. Γι' αυτό έχω βάλει αυτά τα σκηνικά. Για να δείτε πόσο χρόνο χάνω εδώ πέρα, πόσα λάθη κάνω εδώ πέρα. Δεν μπορώ να κρατήσω καλά το μονοθέσιο. Βλέπετε, χάνω αρκετά τις γραμμές και βρίσκεται εδώ πέρα ο Πέρες την ευκαιρία να πλησιάσει πάρα πολύ. Δεν θα καταφέρει όμως να μου κάνει την κίνηση εδώ πέρα και να με περάσει. Όμως έχει πλέον το DRS, έχει και το ERS όπως τα έχω και εγώ από τον Νόρις. Και βλέπετε πόσο κολλημένος είναι πάνω μου. Εδώ πέρα θα χάσω λίγο τη στροφή, ανοίγω λίγο τη γραμμή μου. Έρχεται ο Πέρες, ο οποίος όμως
έρχεται και πέφτει επάνω μου, δεν κράτησε καλύτερη γραμμή από εμένα, εγώ πήγα πάρα πολύ ανοιχτά και έτσι ο Πέρες χτύπησε πάνω μου και τελικά πήγε κατευθείαν στα πιτ για να αλλάξει αεροτομή. Τυχερός ήταν που ήταν τόσο κοντά στα πιτ και κατάφερε να μπει τόσο γρήγορα. Και έτσι αναγκάζει το Πέρες να μπει για μια αλλαγή και πλέον έχω από πίσω μου τον Πέρες και εδώ πέρα κατευθείαν παίρνω και τη δεύτερη ποινή, 6 δευτερόλεπτα. 6 δευτερόλεπτα, αν είναι δυνατόν. Σας είπα ότι φοβάμαι πάρα πολύ τις ποινές σε αυτή την πίστα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθώ καλά. Έκανα αρκετά λάθη σε αυτό το κομμάτι και έχουμε φτάσει στο 10ο γύρο και βλέπετε εδώ πέρα το Ρικιάρντο, ο οποίος επιμένει πλέον επάνω μου. Πώς προσπαθεί να με πιέσει εδώ πέρα στα εσάκια, κρατάω αυτή τη φορά καλά γραμμή, αλλά ο Ρικιάρντο βρίσκει το χώρο για να έρθει να με πιέσει. Γενικότερα τα μπροστά μονοθέσεις ήταν πάρα πολύ γρήγορα και ζοριζόμουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του Grand Prix για να μπορέσω να κρατηθώ σε αυτή τη θέση. Πάσχιζα, η αλήθεια είναι. Και η δυναμική της AI που έχουμε βάλει είναι πάρα πολύ δύσκολη για εμένα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω και ένα άσχημο πάτημα προς τα έξω. Παραλίγο να χάσω και εδώ πέρα ξανά να πάρω κάποιο warning. Πάω πάρα πολύ άσχημα πολλές φορές σε αυτά τα κομμάτια και ανοίγω πάρα πολύ τη γραμμή μου πατώντας αρκετά έξω και παίρνοντας πολλές προειδοποιήσεις. Και έχουμε φτάσει στον 10ο γύρο που τώρα θα ανοίξουν και τα pit stop για εμένα και σιγά σιγά θα μπούμε όλοι μαζί και κάνω πάλι λάθος και παίρνω κι άλλο warning και φτάνω τα 9 δευτερόλεπτα σε ποινή, αν είναι δυνατόν. 9 δευτερόλεπτα σε ποινή και εδώ πέρα τώρα ο Ρικιάρντο προσπαθεί να με περάσει πάνω στα εσάκια. Κλείνω τη γραμμή μου επιθετικά εγώ εδώ πέρα και χτυπάει ο Ρικιάρντο στα πλάγια επάνω μου, ο οποίος Ρικιάρντο θα έχει πρόβλημα στην αεροτομή και αυτός και θα... έχει και αυτός πρόβλημα για να αλλάξει κατευθείαν αεροτομή και να χάσει περισσότερο χρόνο. Ίσως να το εκμεταλλευτώ εγώ αυτό το κομμάτι και να καταφέρω να κερδίσω αρκετό χρόνο σε αυτό το σημείο. Βλέπετε ότι έχω χάσει τα μυαλά μου. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. 9 δευτερόλεπτα ποινής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνω. Πατάω συνέχεια εκτός και μπορεί να καταστρέψω τον αγώνα μου. Βλέπετε ότι η Γκασλή στην 7η θέση είναι στα 5 δευτερόλεπτα πίσω. Βέβαια μπαίνουμε όλοι μαζί τώρα στα pit. Εκτός από τον Μπότας και τον Νόρις, έχουμε μπει όλοι οι υπόλοιποι και βλέπετε πόσο αργά είναι εδώ πέρα τα pit. Σχεδόν 45 δευτερόλεπτα. Ο Verstappen ξεκινάει, έχει κάνει την αλλαγή του, φεύγει. Και τώρα θα πούμε για τη δική μας αλλαγή. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο χτύπημα στην αεροτομή και θα φύγουμε αρκετά γρήγορα. Βλέπετε ότι με έχει περάσει και ο Hamilton έχει βγει μπροστά μου. Και συνεχίζουμε σαν τριάδα, στο πούμε έτσι. Verstappen, Hamilton και εγώ. Από πίσω μου είναι ο Γκασλί και ο Ρικιάρντο είναι από πίσω. Βλέπετε ότι έρχονται Τζιοβινάτσι, μας περνάνε όλοι αυτοί. Φυσικά όλοι αυτοί δεν έχουν κάνει το pit stop το δικό τους. Οπότε θα είναι θέσεις που θα τις κερδίσουμε. Και ελπίζω αυτή τη στιγμή να κάνω το undercut σε Μπότας και σε Νόρις, να καθυστερήσουν και αυτοί στο δικό τους pit για να μπορέσουν να βγουν μπροστά τους. Και θα περάσουμε και τώρα στο τέλος του 12ου γύρου, όπου πλέον έχουν μπει και οι αυτοί οι δύο στα pit. Είμαι ακριβώς πίσω κολλημένος από τον Χάμιλτον και προσπαθώ να κερδίσω κάποια θέση από τα μονοθέσια που έχουν μπει για τη δική τους αλλαγή. Βλέπετε ότι έχουν μπει όλοι πλέον και Φέτελ και ο Τσουνόντα και ο Κον. Και τώρα παίζουμε με το χρονόμετρο. Πάμε να δούμε πού θα βγούμε. Και θα βγούμε τελικά πίσω από τον Νόρις. Ο Χάμιλτον κατάφερε και βγήκε μπροστά από τον Μπότας και δεν αλλάζει καθόλου η θέση. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω και ένα μικρό άγγιγμα με τον Νόρις, ο οποίος Νόρις βγήκε με hard ελαστικά και ίσως αυτό με βοηθήσει πάρα πολύ. Καθώς θα είμαι στην αρχή πιο γρήγορος από αυτό, μέχρι να ζεσταθούν τα δικά του ελαστικά, θα είμαι πολύ πιο γρήγορος και θα μπορέσω ίσως να το επιθετηθώ, να του κάνω κάποια κίνηση για να μπορέσω να βρεθώ μπροστά του. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε πάρα πολύ δυνατό αγώνα. Εδώ πέρα χάνω τα φρένα μου, φεύγω πάρα πολύ εκτός. Καταφέρνω όμως και επιστρέφω γρήγορα στην πίστα. Έχασα για ένα δευτερόλεπτο τη συγκέντρωσή μου και παραλίγο να βρεθώ επάνω στις μπαριέρες, όμως κατάφερα και κρατήθηκα. Και είμαστε τώρα πλέον στη τέταρτη θέση με μια διαφορά 5 δευτερολέπτων από Πέρες και Ρικιάρντο, οι οποίοι κάναν και αλλαγές αεροτομής. Ήταν ουσιαστικά αυτή η διαφορά που μου έδωσε την ανάσα να μην έχω κάποιον από πίσω μου και πλέον έχω το περιθώριο να τρέχω άνετος από το πίσω μου κομμάτι και να κυνηγάω μόνο τον Νόρις μπροστά. Εδώ πέρα θα προσπαθήσω να κάνω κάποια κίνηση στον Νόρις, να δω λίγο αν μπορώ να το περάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θα τα καταφέρω, όμως την επόμενη εδώ πέρα στροφή θα βουτήξω τώρα στα φρένα, θα πατήσω πολύ καλά στα φρένα, θα τον κλείσω το δόρμο. Προσπαθεί να κάνει το switchback εδώ πέρα ο Νόρις, αλλά δεν τα καταφέρνει και τελικά θα κρατήσω τη θέση μου και θα παραμείνω στην τέταρτη θέση, αυτή τη στιγμή πίσω από Verstappen, Hamilton και Bottas, μπαίνοντας στο 15ο γύρο. Εδώ πέρα ο Νόρις θα επιμείνει επάνω μου, φυσικά δεν θα με αφήσει έτσι εύκολα να φύγω. Ωστόσο ελπίζω ότι με τα hard ελαστικά που έχει δεν θα μπορέσει να με κυνηγήσει πολύ γρήγορα. Θα μπορέσω να κάνω εγώ εδώ πέρα έναν καλό χρόνο για να μπορέσω να παραμείνω και να ανοίξω τη διαφορά μου. Και φτάνουμε στο τέλος του 15ου γύρου, όπου έχω πάει αρκετά καλά στο δεύτερο κομμάτι. Στο πρώτο κομμάτι δεν έχω πάει αρκετά καλά. Έχω ανοίξει τη διαφορά ένα δευτερόλεπτο από τον Νόρις και βλέπετε ότι κάνω ταχύτερο γύρο της πίστας. Βελτιώνω για 2 δέκατα περίπου το χρόνο της πίστας και τελικά παίρνω κι άλλο ένα warning. Φτάνω τα 12 δευτερόλεπτα, αν είναι δυνατόν, σε ποινές.
τι άλλο θα δώσει αυτόν τον αγώνα, με πόσα θα τελειώσω. Έχουμε ακόμα 10 γύρους περίπου και έχω πολλά λάθη μπροστά μου που κάνω. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω χάσει τη διαφορά από τον Νόρις, έχω χάσει τη συγκέντρωσή μου και στους επόμενους γύρους ο Νόρις τώρα έχει καλύτερη πρόσβαση στα ελαστικά του, είναι πιο ζεστά. Βλέπετε ότι εδώ πέρα καταφέρνει και με περνάει. Προσπαθώ να κάνω μια κίνηση να αλλάξω τη γραμμή μου, δεν τα καταφέρνω, χάνω και τα φρένα. Και τελικά ο Νόρις καταφέρνει και κρατιέται μπροστά μου στα 5 δέκατα διαφορά. Και τώρα πλέον έχω χάσει τη σειρά μου. Έχουμε και το Μάζεπιν μπροστά που θα του ρίξουμε έναν γύρο όλα τα μονοθέσια. Ίσως με καθυστερήσει λίγο. Επίσης όμως πίσω μου έχω μια διαφορά 4-5 δευτερολέπτων, όπου με τα 12 δευτερόλεπτα ποινής δεν θα καταφέρω να κρατήσω αυτές τις θέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρω να κρατηθώ εκεί πέρα. Εδώ πέρα τώρα κάπου έχω χάσει, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω. Βλέπετε λίγο, πάω λίγο όπως να είναι, κάτι μου έχει συμβεί, κάτι με ενοχλεί στην τιμονιέρα και στο στάν. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι θα κάνω το λάθος, θα πατήσω εκτός, θα φάω κι άλλη ποινή. Αλλά τελικά δεν τρώω 3 δευτερόλεπτα ποινή, ενώ μου γράφει 3 δευτερόλεπτα, τρώω 6 δευτερόλεπτα και τα 12 πήγαμε στα 18. Και έχουμε φτάσει στον 21ο γύρο και συνεχίζω να έχω το ίδιο θέμα. Έχω αγχωθεί κιόλας γιατί έχω ένα προσωπικό θέμα το οποίο εκείνη τη στιγμή με πίεζε ο χρόνος και δεν ήξερα αν θα καταφέρω να τερματίσω τον αγώνα γρήγορα. Βλέπετε ότι κάνω αρκετά λάθη, δεν είμαι καθόλου συγκεντρωμένος στους τελευταίους γύρους. Έχω ακόμα 5 γύρους μπροστά μου για να καταφέρω να τελειώσω τον αγώνα. Ο Πέρες, ο οποίος με πλησίασε πάρα πολύ στα 2 δέκατα, βλέπετε εδώ πέρα, θα προσπαθήσει να κάνει την κίνησή του. Θα με περάσει τώρα ο Πέρες. Θα προσπαθήσω να κάνω εγώ το switchback. Παραλίγο να χτυπήσουμε πάνω στον Πέρες, θα ξανακόψω τη γωνία. Και αντί να μου δώσει πάλι 3 δευτερόλεπτα για τα warnings, μου δίνει 6 δευτερόλεπτα. Και τώρα έχω illegal προσπέρασμα και αφήνω τον Πέρες να περάσει και δεν με περνάει ο Πέρες, δεν με περνάει. Και έρχεται ο Ντρικιάρντο από πίσω και μας περνάει και τους δύο. Αν είναι δυνατόν ρε Πέρες, αν είναι δυνατόν ρε αγόρι μου, σε αφήνω τόση ώρα χώρο να περάσεις. Άλλαξε γραμμή και παίρνα. Μην κάθεσαι εκεί πέρα τώρα να κάνεις αυτό το πράγμα. Μην κάθεσαι εκεί πέρα τώρα να περιμένεις από πίσω μου να φάω κι άλλη ποινή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ρε αγόρι μου. Και έχουμε φτάσει στον 26ο γύρο, εντάξει. Τέλειωσε ο αγώνας. Από εκεί και πέρα, από εκείνο το σημείο που συνέβη αυτό με τον Πέρες και με τον Ρικιάρντο που με πέρασαν, κατάφερα να κρατήσω το μονοθέσιο μέσα στην πίστα, να μην πάρω άλλη ποινή, και να καταφέρω να κρατήσω για τη διαφορά 27 δευτερολέπτων. Και έτσι με την ποινή 24 δευτερολέπτων και πάλι θα καταφέρω να τερματίσω στην 7η θέση, θα καταφέρω να κρατήσω τους βαθμούς αυτούς. Δυστυχώς δεν κατάφερα να κρατήσω και το fastest lap, γιατί στον τελευταίο γύρο, όπως θα δούμε τώρα σε λίγο που θα τερματίσει και ο Verstappen, κατάφερε στον τελευταίο γύρο με φθαρμένα ελαστικά 15-16 γύρων να κάνει ταχύτερο χρόνο στην πίστα. Θα το δούμε τώρα σε λίγο, θα μας το βγάλει η ειδοποίηση που θα περάσει τη γραμμή. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει κάνει ένα 29-5, πόσο έχει κάνει δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν το είδα ακριβώς καθαρά, αλλά κατάφερε στον τελευταίο γύρο να κάνει ένα ταχύτερο γύρο και πλέον είμαι στην 7η θέση. Θα τερματίσω στην 7η θέση με 27 δευτερόλεπτα διαφορά. Βλέπετε ότι ήμασταν σε άλλο αγώνα. Είχαμε μια άλλη ταχύτητα. Είχαμε έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό γενικότερα στον αγώνα. Αν δεν είχα τις ποινές, είχα έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό μέχρι προς το τέλος εκεί πέρα που είχα θέμα και άρχισα να χάνω το μονοθέσιο και να κάνω αυτά τα δύο λάθη. Συγχύστηκα αρκετά με τα 6 δευτερόλεπτα που είδα τις ποινές αυτόματα αντί για 3. Δεν ξέρω να το εξηγήσω, δεν έχω γνώσεις. Ο Brother Lou ήταν και πάλι ο driver of the day για άλλη μια φορά. Και θα δούμε σε λίγο και πώς τερμάτισε και ο ίδιος, αλλά στο δικό του βίντεο θα δείτε τον αγώνα, το δικό του πώς πήγε. Όπως έλεγα, συγχύστηκα αρκετά με τα 6 δευτερόλεπτα. Προσωπικά δεν ξέρω γιατί μπορεί να πήρα 6 δευτερόλεπτα. 3 ξέρω ότι θα έπρεπε να πάρω, 3 μου έδειξε πάνω, αλλά και τις 2 φορές πήρα 6 δευτερόλεπτα. Ίσως γιατί ήμουν πάνω από τα ήδη 10 δευτερόλεπτα ποινής, μου το χρέωνε διπλό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρώτησε εκείνη τη στιγμή και τον Άλεξ, δεν μου απάντησε, δεν ήξερε να μου απαντήσει. Οπότε, τέλος πάντων, αυτά. Και βλέπετε ότι ο Άλεξ τερμάτισε στη 10η θέση. Είχε και αυτός ποινές, όχι φυσικά τόσες πολλές όσες εγώ, αλλά κατάφερε να έχει μια διαφορά για να μπορέσει να πάρει τη θέση από τον Φερνάντο Αλόνσο και να πάρει και αυτός τουλάχιστον ένα βαθμό. Και όπως θα δούμε τώρα και στα standings των οδηγών, είμαι στην 11η θέση με 32 βαθμούς. Στους 10 βαθμούς είναι ο Άλεξ στη 14η θέση, είμαι 22 βαθμούς μπροστά από τον Άλεξ. Με 2 φορές που έχω βαθμολογηθεί αρκετά καλύτερα από τον Άλεξ. Αλλά η ομάδα είναι στην 7η θέση, θα παλέψουμε για να την ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και ελπίζουμε στα επόμενα Grand Prix να συνεχίσουμε να τα πηγαίνουμε καλά. Αυτό όμως ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι, μην ξεχάσετε τα social media, μην ξεχάσετε το eneba.com, όπου με τον κωδικό Step Up Gaming κερδίζετε 3% έκπτωση και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με τον Grand Prix της Ουγγαρίας. Να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε. Γεια σας!